Με κάποια βήματα προσέγγισης αλλά και ενστάσεις για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, κατέληξε η τηλεδιάσκεψη της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Πέμπτη. Η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη βρέθηκε στο επίκεντρο και οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποφάσισαν να συνεργαστούν στενά για να βρουν μελλοντικά μια κοινή προσέγγιση και θα επανέλθουν σε μεταγενέστερο χρόνο σε αυτό. Το χρονικό πλαίσιο, οι τρεις μήνες, αφορούν τη τεχνική ανάπτυξη. Οπότε χρειαζόμαστε τουλάχιστον τρεις μήνες για τη τεχνική ανάπτυξη διαλειτουργικών συστημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να κάνει η Κομισιόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πολλή δουλειά να κάνουν τεχνικά τα κράτη-μέλη σε εθνικό επίπεδο. Το πιστοποιητικό θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το ποιος έλαβε το εμβόλιο, αρνητικό τεστ ή ποιος έχει ήδη αντισώματα. Έχουμε ήδη κάποια έγγραφα για τους εμβολιασμούς. Αυτά τα έγγραφα χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά όταν ταξιδεύει κάποιος σε χώρες, για παράδειγμα, που έχουν τον κίτρινο πυρετό. Ναι, ίσως χρειαστεί να υπάρξει κάποια προσαρμογή σε τέτοιου είδους έγγραφα. Αλλά στο τέλος της ημέρας, δεν πρόκειται για πυρηνική επιστήμη, είναι κάτι πολύ απλό και πρέπει να είναι εφαρμόσιμο. Οι ηγέτες εστίασαν επίσης και στο θέμα της επιτάχυνσης της παραγωγής εμβολίων, ώστε να διασφαλίσουν ότι θα υπάρξει μια συνεχής προσφορά. Η προτεραιότητά μας τώρα είναι η επιτάχυνση της παραγωγής και της παράδοσης εμβολίων, αλλά και εμβολιασμών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό στηρίζουμε τις προσπάθειες της Κομισιόν να συνεργαστεί με τη βιομηχανία για τον εντοπισμό σημείων συμφόρησης, την εγγύηση αλυσίδων εφοδιασμού και την αύξηση της παραγωγής. Και θέλουμε περισσότερη προβλεψιμότητα και διαφάνεια, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες συμμορφώνονται με τις δεσμεύσεις τους. Αλλά για ορισμένες χώρες υπάρχει μια πιο άμεση ανησυχία. Η διατήρηση του ιού υπό έλεγχο, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των κρουσμάτων. Με το Βέλγιο και τη Γερμανία να υπερασπίζονται τη χρήση ταξιδιωτικών περιορισμών υπό την κριτική της Κομισιόν. Οι συνομιλίες μεταξύ των ηγετών αναμένεται να συνεχιστούν την Παρασκευή.